Μία τενεκεδούπολη έχει γίνει η Σπάρτη και εικόνες ασύμβατες με τον πολιτισμό και την αρχοντιά. Βρώμικη κάδη παντού, σε κάθε βήμα, σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να δείξει τόλμη για να αποκαταστήσει τη ζημιά, τη μεγάλη ζημιά που έχει γίνει στην πόλη. Χαδά Αφισού ακόμα λειτουργεί, όπως δείχνει και το βίντεο. Τόνοι στερεών αποβλήτων θάβονται εδώ, αφού ακόμα δεν έχει δοθεί οριστική λύση σε κεντρικό επίπεδο. Το περιβάλλον υπομένει διαχρονικά. Η ζωή στην πόλη της Σπάρτης είναι εφιαλτική πολλές ημέρες και ώρες λόγω του κυκλοφοριακού. Αυτοκίνητα παντού, χωρίς διέξοδο σε δρόμους, χωρίς διέξοδο σε πάρκινγκ ή χωρίς διέξοδο για χρήση άλλων μέσων όπως είναι το ποδήλατο ή η συγκοινωνία. Λαϊκή Σπάρτης. Η ριζική αναβάθμισή της ή η μεταφορά της σε άλλο χώρο είναι έργο που δεν πρέπει να καθυστερήσει. Με γνώμονα την ισοτιμία και τη δικαιοσύνη πρέπει να γίνει μελέτη, προετοιμασία, ορίμανση και τελικά αλλαγή. Θα πρέπει να ακουστούν αναλογικά όλες οι πλευρές. Και γειτονιές στενάζουν κάτω από την παραβατικότητα. Παραβάτες που έχουν πλέον το ακαταλόγιστο, που έχουν φτάσει σε σημεία ασυδοσίας. Τρόμος για τους κατοίκους που χάνουν το βιός τους, που χάνουν τα υπάρχοντά τους, που χάνουν τον ύπνο τους. Η πολιτεία παρακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση ανήμπορη και προκλητικά ακίνητη. Μεγάλοι θεσμοί του πολιτισμού πρέπει να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν. Η κληρονομιά της Σπάρτης και του Μιστρά μένει στα αζήτητα. Ο πολιτισμός, με τη διαχείριση που γίνεται, δεν αποτελεί σημείο αναφοράς, αλλά μέσω μιας άκαρπης συναλλαγής. Για τα κακώς εννοούμενα πανηγύρια και όχι για το πνεύμα, την τέχνη και την έκφραση. Στον τουρισμό έγιναν κινήσεις και η Σπάρτη και ο Μιστράς παρακολούθησαν την εθνική άνοδο. Ωστόσο, στον ορίζοντα δεν φαίνεται κάποια προοπτική αν δεν έχουμε εξειδίκευση στον τομέα και αν δεν εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που κρατούν την τουριστική ανάπτυξη εγκλωβισμένη για τη Σπάρτη. Συνθήκες που επικρατούν εκεί που οι αυριανοί πολίτες διαμορφώνουν την αντίληψή τους για τον κόσμο είναι απαράδεκτες. Ανήλιαγα νηπιαγωγεία, ακατάλληλα και βλαπτικά για τα μικρά παιδιά που κάνουν τα πρώτα βήματα στη ζωή. Σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο της Σπάρτης υπάρχει μία μικρή κυβωτός ιστορίας, που καταραίει όμως. Σπίτια και κτίρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν γίνονται εστίες ρύπανσης και υποδείγματα κατάρρευσης, με το Δήμο να παρακολουθεί ανίκανος να αντιδράσει. Παλαιά είσοδος της Σπάρτης. Επικίνδυνο σημείο, προκλητικά εγκαταλελειμμένο. Εδώ δεν συναντιούνται μόνο οχήματα που καμιά φορά τρακάρουν, συγκρούονται. Εδώ συγκρούεται η αδιαφορία με τη λογική. Εδώ συγκρούεται η αγανάκτηση με την αναισθησία. Αυτή δεν είναι είσοδος για μια σύγχρονη πόλη, αλλά συνάμα και ιστορική, όπως είναι η Σπάρτη.
Πολλές ελπίδες έχει στηρίξει ο Σπαρτιάτης στην κατασκευή και λειτουργία του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Ευχή όλων είναι να μπει γρήγορα σε διαδικασία δημιουργίας και το τελικό αποτέλεσμα να είναι τέτοιο που δεν θα είναι μία ακόμα απογοήτευση. Πάρα πολύ κόπο και χρήμα η Σπαρτιατική Πολιτεία διεκδίκησε, κατασκεύασε και τελικά λειτουργήσαν ΑΕΗ και ΤΕΗ στην πόλη της Σπάρτης. Σήμερα το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Ο Δήμος Σπάρτης θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε τα ΤΕΗ και τα ΑΕΗ να μην μετακινηθούν, να μην καταργηθούν αλλά να αναβαθμιστούν. Η προστασία του Ευρώτα και του παρόχθιου δάσους είναι μία ακόμα υποχρέωση του Δήμου Σπάρτης. Η υποβάθμιση της περιοχής είναι τέτοια που εκπέμπεται σως όλες τις εποχές πλέον από τον ποταμό Ευρώτα. Σπάρτη δεν είναι ακόμα έξυπνη πόλη. Κάποιες στιγμές σου δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι καν ξύπνια. Οι νέοι άνθρωποι δεν βλέπουν την ώρα να φύγουν αν μπορούν. Ή υποχρεώνονται σε δραματικούς για ένα νέο συμβιβασμούς. Ιδού η Σπάρτη, ιδού και το άλμα στο μέλλον. Οι δημότες ρωτούν, μπορεί η ζωή τους να γίνει καλύτερη?